Πούμε ότι μετά την επίσκεψη στο σημείο όπου ξεκίνησαν οι εργασίες, παρόν βεβαίως να πούμε εκτός από τον πρόεδρο του ΕΔΙΣΗ, παρόν ήταν και η δήμαρχη Πάφου και Πόλεως Χρυσοχούς, ο κύριος Καρούσος επισκέφθηκε την περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, συγκεκριμένα το Λατσί, όπου επιθεώρησε και ενημερώθηκε για τις εργασίες οι οποίες θα γίνουν για επέκταση του λιμανιού του Λατσού, ένα έργο το οποίο βεβαίως θα αναβαθμίσει περαιτέρω το τουριστικό προϊόν, θα μπορέσει να φιλοξενήσει περισσότερα σκάφη, περισσότερα σκάφη αναψυχής, άρα να δημιουργήσει μεγαλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και για την ίδια την περιοχή. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας του Υπουργού πάντα, περιλαμβάνει επίσκεψη στην υποκατασκευή Λεωφόρο Ελλάδος, στον αρχαιολογικό, στο αρχαιολογικό πάρκο, στο αρχαιολογικό μουσείο. Μάλιστα. Δηλαδή ένα πλήρες γεμάτο πρόγραμμα το οποίο αφορά τα έργα που γίνονται κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου του κυρίου Καρούσου. Σε αυτό το σημείο, συνάδελφε, να πάμε να παρακολουθήσουμε, κλείνοντας από μένα, ένα μέρος των δηλώσεων του Υπουργού σε σχέση πάντα με το θέμα που ανοίξαμε την κουβέντα μας, δηλαδή την έναρξη των εργασιών, ναι, του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Μάρια Εγνατίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Υπουργού. Ιστορική ημέρα σήμερα τόσο για την Πάφο αλλά και για την Κύπρο, καθώς ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα έργα, τα οποία τα ανέμεναν εδώ και δεκαετίες φορείς και κοινωνία της Πάφου, ορίμασαν το έργο, παρθήκαν οι πολιτικές αποφάσεις, μπήκαν οι προϋπολογισμοί, πριν ένα χρόνο περίπου υπογράψαμε το έργο, κάποιοι τότε ακόμα δεν πίστευαν ότι θα ξεκινούσε η κατασκευή αυτού του πολύ αναμενόμενου έργου. Σε ολόκληρη την Κύπρο, ολόκληρη η Κύπρος είναι ένα εργοτάξιο με έργα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ο δρόμος πόλης Πάφου, είναι ο δρόμος Λεμεσού Σαϊτά, είναι ο περιμετρικός της Λευκοσίας. Σε λίγες ημέρες θα υπογράφουμε και το αστρομερίδιο Ευρύχου, θα προκηρύξουμε το Παλαιχώρι Λευκοσία μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Υπογράφουμε το Λάρνακα Δεκέλια επόμενη εβδομάδα, το ίδιο και το Δερίνια Σωτήρα. Έχουμε κάτω από το Υπουργείο Μεταφορών, ιδιαίτερα στο Δημοσίου Έργων, όπως έχω και πει, έργα τα οποία είτε είναι υποκατασκευή, είτε είναι υποπροσφορά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μιχάλη Μούσκο από το τμήμα Μετεωρολογίας, να δούμε τι γίνεται με το σκηνικό του κ.